Σε χώρου όπου διεξάγονται κηβεία και παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο, απλώνει τα δίκτυα τη η αστυνομία με στόχο την άμεση εκτέλεση των 172.000 ενταλμάτων που εκκρεμούν για εισπράξη οφειλών προ το κράτο. Χαρακτηριστική είναι σύμφωνα με τον αρχηγό τη αστυνομία Μιχάλη Παπαγεωργίου η περίπτωση εννέα προσώπων με οφειλέ προ το δημόσιο, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε επιχείρηση για πάταξη τη κηβεία. Σε μια από τι τελευταίε επιχειρήσει βρήκαμε 11 πρόσωπα, από τα οποία 9 ήταν οφειλέτε ενταλμάτων. Δηλαδή έτσι καταλήξαμε. Κάποιοι οι οποίοι οφείλουν, δεν καταβάλουν τι οφειλέ του στο κράτο, δεν έχουν χρήματα να καταβάλουν τι οφειλέ του στο κράτο, αλλά για να πηγαίνουν σε χώρου όπου διεξάγεται η βία, έχουν τα αναγκαία χρήματα. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαγεωργίου, οι προσπάθειε για εντοπισμό όσων δεν πληρώνουν τα πρόστιμά του επεκτάθηκαν και στα οδοφράγματα πέραν από τα αεροδρόμια και τα λιμανιά. Λοιπόν, προσπαθούμε με τρόπο και ναι, γιατί όχι όπου κρίνεται αναγκαίο, γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι με σκοπό να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, να, να πάρει το κράτος τα χρήματα τα οποία δικαιούται να πάρει. Ο αρχηγός αστυνομίας επισήμανε ταυτόχρονα τον ανθρωποκεντρικό ρόλο της δύναμης και της ρυθμίσης που μπορούν να γίνουν για τους οφειλέτες που βρίσκονται σε δινή οικονομική κατάσταση μέσω του Γενικού Εισαγγελέα.